Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία στα 338 εκλογικά τμήματα των Χανίων και στα 8 τμήματα των ετεροδημοτών. Μοναδική παραφωνία οι ελλείψεις μελών εφορευτικών επιτροπών που σε ορισμένα εκλογικά τμήματα προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε εκλογής. Νωρίς το πρωί είχα πάρει όλη την ενημέρωση από τους Δήμους για τα τμήματα των περιφερειών τους. Ήταν όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στη θέση τους. Το μόνο πρόβλημα που τίθεται, τουλάχιστον σε μένα, αλλά και μέσω των Δήμων, ότι υπάρχει έλλειψη, απουσία εφορευτικών επιτροπών. Ένα πάγιο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε σε κάθε εκλογική διαδικασία. Είναι καλό να υπάρχει εφορευτική επιτροπή. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να αφήσει κάποιος την επιχείρησή του, την εργασία του, γιατί κάποιοι δουλεύουν, ασχολούμαστε με τουρισμό και να είναι όλη μέρα εδώ αφιλοκερδός. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στα Χανιά, παραλαμβάνοντας την Παρασκευή τους εκλογικούς σάκους, έλαβαν και επιστολή με αναλυτικές οδηγίες, ενώ για την ενημέρωση των εκλογέων σχετικά με την σημερινή διαδικασία που δεν απαιτεί σταυρό προτίμησης, υπάρχει έντυπο αναρτημένο σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Στο παραπάνω θα υπάρχει στυλό, θα υπάρχει μια αφίσα που έχουμε ετοιμάσει και θα είναι έξω από το παραβάν, όχι σταυρός προτίμησης για ενημέρωση των εκλογέων. Επίσης υπάρχουν οδηγίες και ενημερωτικό σημείωμα μέσα στο σάκο για κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο που τους διευκολύνει για αρκετά πράγματα. Σε εκλογικό τμήμα του 1 του Δημοτικού Σχολείου Χανίων, μια μητέρα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής τήρησε το καθήκον της, ωστόσο στη διάρκεια της ημέρας αναγκάστηκε να έχει μαζί της και τα παιδιά της. Έχουμε μόνο μία κοπέλα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και να είναι καλά που ήρθε και μας βοηθάει από το πρωί. Τώρα το μεσημέρι μπορεί να περάσει και η οικογένεια λίγο από εδώ να βοηθήσει, έτσι για να δουν και τη διαδικασία τα παιδιά. Συνεπής, συγκεκριμένη είναι και φιλότιμη και πραγματικά για να φανεί συνεπής, παρόλο που έχει δική της επιχείρηση, έχει καθίσει εδώ από το πρωί για να βοηθάει. Και επειδή παραπονιούνται και οι ψηφοφόροι, διαμαρτύρονται ότι δεν έχουμε ετοιμάσει πακέτα για να τους δίνουμε με όλα τα κόμματα, με όλα τα ψηφοδέλτια, αλλά αν δεν σηκωθούμε να τους τα δώσουμε, διαμαρτύρονται. Το καλοκαιρινό σκηνικό έκανε πολλούς να σπεύσουν στα εκλογικά τμήματα πριν εξορμήσουν σε κάποια παραλία. Λογικό είναι, Κυριακή, καλοκαιρινή Κυριακή είναι, θα πάνε πρώτα να κάνουν τον μπάνιο τους και αργότερα θα έρθουν να ψηφίσουν. Σε όλα μπορεί να συνδυάσει και με τον καφέ. Εντάξει, γι' αυτό ήρθα και εγώ πρωί, για να έχω μετά χρόνο για να κάνω άλλα πράγματα αργότερα. Ε, τι να κάνουμε τώρα, είναι καλοκαίρι, δύσκολο να τα συνδυάσει όλα και τις κάλπες, αλλά εντάξει, κάνουμε το καθήκον μας. Συνολικά 24 κόμματα συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία στα Χανιά, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων φτάνει τις 143.879. Έκπληξη αποτέλεσε αυτή τη φορά η εκλογική περιφέρεια του Ρεθύμνου λόγω της προθυμίας των μελών εφορευτικών επιτροπών να συμμετάσχουν. Έτσι, η διαδικασία κύλησε ομαλά και στα 211 εκλογικά τμήματα, όπου είναι εγγεγραμμένοι 73.386 εκλογείς. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει κανονικά από το πρωί. Έχουν αναφερθεί όλοι οι Δήμοι οι οποίοι μας έστειλαν email για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, η οποία ήταν ομαλή και στους 5 Δήμους. Έγινε ανάλογη ενημέρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχουμε προβλήματα στα εκλογικά μας κέντρα, δηλαδή δεν αναφέρονται προβλήματα όπως είχαμε την προηγούμενη φορά με την Εφορευτική Επιτροπή. Τώρα δεν είχαμε καμία όχληση για την Εφορευτικές Επιτροπές. Στο εκλογικό τμήμα της Ακριτικής Γάβδου, όπου οι εγγεγραμμένοι φτάνουν τους 260, καταγράφηκε ικανοποιητική προσέλευση από τους ψηφοφόρους που μάλιστα έσπευσαν το πρωί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η δικαστική αντιπρόσωπος βρίσκεται στο νησί από την Παρασκευή, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.